Ένα αναπάντητο ερώτημα και η ταχύλη των κατοίκων. Πόσες ψυχές θα χαθούν σε αυτόν τον εφιάλτη που ξεκίνησε πριν από 3,5 χρόνια? Εγώ αυτό δεν το πίστευε κανένας. Και ποιος να πίστευε ότι η τραγωδία με τους 5 κυνηγούς που βρήκαν το θάνατο από το όπλο σε χωριανού τους επειδή δεν ανεχόταν να πατούν στο χωράφι του, θα είχε κι άλλη ακόμη πιο δραματική εξέλιξη. Νωρίς το πρωί, οι καμπάνες της εκκλησίας εδώ στην Καμαρού Λαβρινίου ηχούσαν πένθυμα. Μόλις οι κάτοικοι πληροφορήθηκαν τι είχε συμβεί, συγκλονίστηκαν από τη νέα τραγωδία που τους βρήκε. Η μητέρα του μικρότερου από τα θύματα του 17χρονου Αλέξη Νικολόπουλου δεν αντέχει τον αβάσταχτο πόνο από το χαμό του παιδιού της. Είναι αποφασισμένη να το συναντήσει ξανά, σε μια άλλη ζωή. Τι το έχει προγραμματίσει, παιδιά. Το έχει προγραμματίσει. Αφού πήγε για ύπνο η μικρή Κωνσταντίνα, γιατί το πρωί σήμερα της Δευτέρας πήγαινε στο σχολείο, η μητέρα υλοποίησε το σχέδιό της. Μόλις μένει μόνη, γράφει ένα σημείωμα για το στερνοπούλητη στον 25χρονο Βασίλη, που χωρίς να φαντάζεται ότι το δράμα της οικογένειάς του θα είχε κι άλλη τραγική σελίδα, έχει πάει στην Αθήνα για να παρακολουθήσει τον ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Δεν μπορώ άλλο να ζω μακριά από τον Αλέξη μου. Αντίο. Η τραγική μάνα βάζει τέλος στη ζωή της πίνοντας ένα ισχυρότατο φυτοφάρμακο. Λίγη ώρα αργότερα είναι νεκρή. Όμως η τραγωδία δεν έχει κορυφωθεί ακόμη. Κάποια στιγμή ξύπνησε η μικρή Κωνσταντίνα, είδε τη μητέρα της νεκρή και το σημείωμα το οποίο είχε αφήσει. Η 16χρονη κοπέλα δεν διστάζει στιγμή. Από τον Νοέμβριο του 2006, όταν έχασε τον αδελφό της, η ζωή δεν είχε νόημα ούτε για αυτήν. Άμα βλέπεις τη μάνα τώρα πηγαμένη και να βλέπει το φάρμακο και το κύριο, κατάλαβε ότι έπρεπε να το φύγει. Το κορίτσι γράφει βιαστικά ένα σημείωμα και πίνει το ίδιο φυτοφάρμακο με τη μητέρα της. Πηγαίνω κι εγώ μαζί με τη μητέρα μου κοντά στον Αλέξη. Θα σας βλέπουμε από ψηλά στον ουρανό. 4 χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξη, σε αυτό εδώ το σπίτι στην Καμαρού Λαβρινίου, εκτελήθηκε μια νέα τραγωδία. Η μητέρα του και η αδελφή του έβαλαν τέλος στη ζωή τους πίνοντας φυτοφάρμακο. Όμως για τη χαροκαμένη οικογένεια τα χαστούκια της μοίρας δεν έχουν σταματημό. Ο τελευταίος επιζώντης, ο 25χρονος Βασίλης, παγώνει όταν επιστρέφει στο σπίτι. Σου λέει και κατέλη. Τι φωνάζει τον παιδί τον από ναυμπανίκια. Λέει Κώστα, Κώστα, λέει. Λέει, έλα να δεις, λέει. Λες και σημάνα φωνάζουν, λέει και δυσκόνδει. Βάλει ο άνθρωπος το χέρι εδώ, τράει φλέβες. Όλα αυτά τα χρόνια η μητέρα βίωνε έναν εφιάλτη χωρίς τέλος. Το νεκρό παιδί της δεν της έφευγε από το μυαλό. Ο πόνος της ήταν μεγάλος. Κάποιες στιγμές φυσιολογικά και θα χαμογελούσε. Αλλά καθημερινά επισκεπτόταν το κημητήριο. Επάνω άνοιγε το καντιλάκι στο μικρό Αλέξη. Κάθονταν πάνω από μια ώρα περίπου εκεί στο μνήμα μαζί με τη μικρή την Κωνσταντίνα. Γιατί και η μικρή Κωνσταντίνα ήταν συνοδοιπόρος σε όλο αυτό το γολγοθά. Όσοι τη γνώριζαν δεν φαντάζονταν ότι είχε σκοπό να φύγει οικειοθελώς από τη ζωή και μόνο το χρόνο δεν είχε αποφασίσει. Ρούμπης, λέω, δεν μπορεί άλλο, ξέρω. Λέω, εσύ είσαι τρουχουριέ, εντάξει, τρουχουριέ, λέω, αλλά θα παντρέψει τα παιδιά, θα χαρίσει, ξέρω εγώ εκεί. Λέω, του πρώην του παιδί δεν μπορώ άλλο να τα αντέξω. Ο θάνατος του γιού της έκανε ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή της μάνας. Βάρη οικογενειακά είχε η γυναίκα. Διαζευμένη γυναίκα ήταν. Το παιδάκι δούλευε υπάλληλο σε ένα κρεοπολείο. Πόσο να πάρει 1.000 ευρώ να ζήσει η οικογένεια. Μπορεί να δει και προβλήματα οικονομικά. Ευτυχώς τη στήριζε και οικονομικά ο αδερφός της. Όμως ο πόνος ξεχύλιζε μέσα της, έστω και αν δεν το έδειχνε. Έπαιζε τον καραγκιό και δεν φαίνεται τίποτα. Για να μην στεναχωρήσει τους άλλους. Τους άλλους, ξέρω εγώ. Τις τελευταίες ημέρες η τραγική γυναίκα έδειχνε πολύ πιο ήρεμη. Μάλιστα στον ιερέα που την επισκέφθηκε χθες, είπε ότι θα πήγαινε να κάνει Πάσχα με τον αδελφό της. Ήταν πιο ευδιάθετη και πιο θαρρυτή. Τη φορά αυτή από τις άλλες. Άλλες φορές μου έκλαιγε, έκανε, ξέρω εγώ. Τώρα ήταν πιο θαρρυτή, ίσως αποφασισμένη. Και δεν το έλεγε πουθενά. Τα 5 φορές ισόβια στα οποία είχαν καταδικαστεί οι δολοφόνοι του παιδιού της και άλλων 4 εξαδέλφων και θείων του, ο Διονύσης Φούκας και ο γιος του Λεσίμαχος, δεν ήταν αρκετά για να κάνουν να στερέψει το δάκρυ της μάνας. Και έτσι έγραψε μόνη της τον επίλογο αυτής της υπόθεσης που μοιάζει με αρχαία τραγωδία.